Αυτά έγιναν με την Ναύτεξ. Πολλοί ανέμεναν αυτή την απόφαση της Τουρκίας. Το θέμα βέβαια είναι από εδώ και πέρα εμείς τι κάνουμε, τι κάνει η δικιά μας πλευρά, πώς αντιδρά. Αλλάζουμε θέμα, πάμε σε κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον που αφορά τον καθένα μας, αφορά την υγεία μας. Με τη βοήθεια της δόκτωρας Ελπίδας Μινά, καλημέρα κυρία Μινά, ερματολόγος, θα δούμε σήμερα ποια είναι τα συμπτώματα αυτά που μπορούμε να μας οδηγήσει στον ερματολόγο, να καταλάβουμε τι είναι. Τι παθήσεις είναι αυτές, πώς μπορούμε να τις προλάβουμε και γενικότερα να ενημερωθούμε, γιατί νομίζω ότι όσο πιο καλά ενημερωμένοι είμαστε, τόσο πιο εύκολα μπορούμε να αποφύγουμε περιπέτειες με την υγεία μας. Συμφωνείτε, φαντάζομαι. Συμφωνούμε απόλυτα. Τώρα, ήθελα να μου πείτε γενικότερα, όταν λέμε ερματολογία, τι εννοούμε? Η ερματολογία είναι η επιστήμη της ιατρικής, η οποία ασχολείται καθαρά με την παθολογία του μυοσκελετικού συστήματος. Δηλαδή, όταν υπάρχει κάτι το οποίο μπορεί να λυθεί μη χειρουργικά, τότε είναι ο παθολόγος της συγκεκριμένης ειδικότητας. Όπως παραδείγματος χάρη, όταν έχουμε ένα πρόβλημα με την καρδιά μας, δεν θα πάμε στον καρδιοχειρουργό σε πρώτη φάση, θα πάμε στον καρδιολόγο που είναι ο παθολόγος της συγκεκριμένης πάθησης. Ακριβώς το ίδιο έχει να κάνει η ρευματολογία στον τομέα του μυοσκελετικού, που εννοούμε τους μυς, τους στένοντες και φυσικά τα αρθρώσεις. Χτυπάει κυρίως τα άκρα. Χτυπάει κυρίως τα άκρα, ναι. Ναι, είναι το πιο συχνό φαινόμενο είναι να έχουμε πρόβλημα με τα δάχτυλα των χεριών και των ποδιών. Αστραγάλους και καρπούς. Είναι γιατί, πιο βασικά τι έχουμε, πόνο δηλαδή, έτσι. Ναι. Όχι είναι, ενόχληση, πόνο. Είναι συνδυασμός συμπτωμάτων. Είναι και της καμψία αλλά και πόνος. Σε πιο νεαρές ηλικίες που ο πόνος δεν είναι τόσο έντονος στα παιδιά, ειδικά όταν έχουν πρόβλημα με τις αρθρώσεις τους, τότε υπάρχει μια δυσκαμψία και βλέπεις ότι το παιδί είναι δυσκίνητο. Στους ενήλικες, σε αντίθεση με τα παιδιά, έχουμε πιο έντονο πόνο, έχουμε πρωινή δυσκαμψία, δηλαδή το πρωί δεν μπορούμε να κλείσουμε τα χέρια μας όπως υπό κανονικές συνθήκες. Άρα είναι τα πρώτα συμπτώματα αυτή η δυσκαμψία. Σε δεύτερη φάση αρχίζει το φούσκωμα των αρθρώσεων, αρχίζει η παραμόρφωση και τότε είναι σημάδια τα οποία πρέπει κάποιος να ψάξει. Όταν λες ηλικίες, νεαρές ηλικίες, από ποια ηλικία μπορεί να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα? Η ρευματολογία ήταν λίγο παρεξηγημένη για τον λόγο ότι οι πλήστοι πιστεύουν ότι είναι μια πάθηση καθαρά για πολύ ηλικιωμένους. Και εγώ, για να είμαι ειλικρινής, αυτό πίστευα. Ναι. Η γνώση και η επιστήμη μας έχει δείξει ότι υπάρχει και η νεανική αρθρίτιδα, όπου έχουμε γίνει πολύ πιο καλή στην έγκαιρη διάγνωση. Οι παθήσεις που αρχίσουν από την ηλικία των 10 μηνών, σε σπάνιες περιπτώσεις από τις 8-9 μηνών, αλλά πιο συνήθως είναι γύρω στις 10 μήνες. Τώρα φαντάζομαι ότι ανάλογα με την ηλικία που ανιχνεύσει κάποιος το πρόβλημα, τόσο πιο εύκολο μπορεί να το ξεπεράσει. Ακριβώς, ακριβώς. Γι' αυτό και εμείς λέμε ότι η πρόληψη είναι η καλύτερη θεραπεία. Πολλές φορές και οι ασθενείς οι οποίοι είναι διαγνωσμένοι αποφεύγουν να πάνε στον γιατρό τους, γιατί σου λέει εντάξει, σε αυτή τη φάση είμαι πολύ καλά, παίρνω κάποια φαρμακευτική αγωγή. Η πρόληψη είναι η πιο καλή θεραπεία. Αυτό προσπαθούμε να συστήσουμε στον κόσμο. Βασικά φαντάζομαι, Ελπίδα, είναι με φαρμακευτική αγωγή μόνο έτσι, η θεραπεία. Ή σε περιπτώσεις ακραίες μπορεί να έχουμε και εγχειρήσεις? Σε ακραίες περιπτώσεις, πολύ προχωρημένες περιπτώσεις όπου η αρθρίτιδα έχει ήδη κάνει τη ζημιά, τότε ναι, η χειρουργική επέμβαση είναι η λύση. Απλά αυτό που προσπαθούμε και εμείς να τονίσουμε είναι ότι είναι σημαντικό να υπάρχει η σωστή πρόληψη και η σωστή παρακολούθηση από τον θεράποντα γιατρό, έτσι ώστε να προλάβουμε κάποιο κακό. Οι πλήστες τραυματοπάθειες δεν είναι απειλητικές για τη ζωή. Είναι όμως παθήσεις οι οποίες μπορεί να επηρεάσουν την ποιότητα της ζωής του ανθρώπου. Σε ταλαιπωρεί, δεν μπορεί να κουνήσει τα χέρια σου, τα πόδια σου. Ακριβώς. Αυτό που θέλεις να κάνεις εσύ είναι να προλάβεις τη φλεγμονή, το κακό που υπάρχει στις αρθρώσεις, έτσι ώστε να αποφύγεις τις επιπτώσεις της δυσκαμψίας και της μόνιμης βλάβης στη συγκεκριμένη πάθηση. Τις πλήσεις των περιπτώσεων μπορούν να χειρουργηθούν ή να διορθωθούν, απλά δεν είναι το ίδιο λειτουργικές όπως οι δικές μας οι αρθρώσεις. Να σου κάτι, όσον αφορά το φύλλο, τώρα άντρας ή γυναίκα είναι πιο ευπαθείς σε αυτή? Οι γυναίκες είναι πιο ευπαθείς στις δραματολογικές παθήσεις. Ο λόγος δεν γνωρίζουμε. Υπήρχαν κάποιες εικασίες ότι πιθανότατα να είναι ορμονικές οι αιτίες, απλά ακόμη δεν έχουμε βρει τον λόγο τον οποίο. Αλλά υπάρχει ένα στους τρεις είναι άντρες και τα δύο τρίτα είναι γυναικείος πληθυσμός. Μπορώ να πούμε κάποια παραδείγματα. Για παράδειγμα, ένα επάγγελμα που ξέρω εγώ, που βλέπω στους συναδέλφους ότι αντιμετωπίζουν πρόβλημα. Αυτοί που ασχολούνται πολύ με τα κομπιούτερ. Και έχουν προβλήματα εδώ με τους. Τι είναι εδώ πέρα? Λοιπόν, είναι ο καρπός. Το πιο συνήθες είναι το σύνδρομο του καρπιαίου σωλήνα. Το σύνδρομο του καρπιαίου σωλήνα τι είναι? Στον καρπό μας υπάρχουν πολλά στοιχεία. Υπάρχουν αρτηρίες, οι φλέβες και υπάρχει ένα μεγάλο νεύρο. Το συγκεκριμένο νεύρο,
Όταν κάνεις επαναληπτική κίνηση, ειδικά με τους καρπούς, αυτό που γίνεται ότι δημιουργείται μια φλεγμονή στα μαλάκα μόρια, δηλαδή στους στέναντες και στους μυς. Με συνέπεια, από τη στιγμή που δεν υπάρχει τόσο πολύς χώρος για περισσότερα στοιχεία από όσα ήδη υπάρχουν, η φλεγμονή δημιουργεί μια συμπίεση του νεύρου και μας δημιουργεί πόνο. Το σύντομο πόνο και μάλιστα υπάρχουν και συμπτώματα νευρολογικά, δηλαδή τσιμπήματα. Θα σταθούμε κυρίως στα δύο μεσαία δάχτυλα, στα δύο με τρία δάχτυλα είναι πιο αισθητός ο πόνος. Τώρα βέβαια, για έναν άνθρωπο ο οποίος είναι επαγγελματίας και χειρίζεται το κομπιούτερ, ξέρω εγώ, όλη μέρα, πώς μπορεί να αντιμετωπίσει, τι να κάνει, αλλάξει επάγγελμα? Όχι, υπάρχει ο σωστός τρόπος για να προληφθούν. Δεν μιλάμε για πρόληψη, ναι. Ναι, υπάρχει εργονομία. Υπάρχουν εργονομικά εργαλεία τα οποία μπορούμε να έχουμε στο χώρο εργασίας. Δηλαδή, υπάρχει το πληκτρολόγιο, υπάρχει ένα μαξιλάρι το οποίο μπορείς να κουμπίσεις στα χέρια σου, έτσι ώστε να μην. Ναι, το έχω δει, που πολλοί το χρησιμοποιούν αυτό, ναι. Ναι, ή ο τρόπος που καθόμαστε είναι πολύ σημαντικός. Ο τρόπος που βάζεις βάρος στις διάφορες αρθρώσεις, όλα αυτά συντείνουν στην. Κάτι άλλο, επειδή δεν ξέρω, και εγώ το είχα μπερδεμένο για να είμαι ειλικρινής. Όταν μιλάμε για ρευματοπάθεια, έχει να κάνει με την οστεοπόρωση, δηλαδή είναι το ίδιο πράγμα? Μάλιστα. Η οστεοπόρωση είναι εμπίπτει στην κατηγορία της ρευματολογίας. Τώρα δεν είναι καθαρό αιμό ρευματολογικό. Υπάρχουν αρκετές παραλλήλες ειδικότητες οι οποίες ασχολούνται μαζί με την οστεοπόρωση. Η οστεοπόρωση είναι μια πάθηση η οποία είναι μη φλεγμονώδης, δηλαδή δεν υπάρχει κάποια φλεγμονή, δεν υπάρχουν πρόδρομα συμπτώματα από τα οποία θα έρθουν να χτυπήσουν τον ασθενή για να μπορέσει να πει: κοιτάξτε, έχω πόνο, άρα έχω οστεοπόρωση. Και αυτό είναι το μειονέκτημα της οστεοπόρωσης. Ουσιαστικά η οστεοπόρωση είναι η αποβολή του ασβεστίου από τα οστά μας, τα οποία σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό συντείνουν στο να χαλάσει η ποιότητα του οστού και σε κάποιες περιπτώσεις παθαίνουμε κάποια πολύ εύκολα κατάγματα, τα οποία μπορούν κάλλιστα να τα προλάβουμε όταν γίνει η σωστή διάγνωση. Ναι. Ο κόσμος δυστυχώς έχει. Συγγνώμη, ξεκόπτω. Ναι. Ο κόσμος έχει ξεχάσει την έννοια ότι οστεοπόρωση είναι κάτι το οποίο δεν θα με χτυπήσει. Το έχω κάνει μια φορά στη ζωή μου και τελείωσε. Ναι, όχι, ναι, ναι. Είναι μια εξέταση ρουτίνας. Έχεις δίκιο σε αυτό που λες. Έτσι είναι. Αυτή η εικόνα έχω. Δεν τυπώσει ο κόσμος. Σου λέει κάποιος, τα ξέρω, έχω κάνει πριν 5 χρόνια και όσο περνάει η ηλικία, τόσο πιο πολύ αυξάνεται το ρίσκο. Το ρίσκο αυξάνεται περίπου 1% με την παρόρθωση του χρόνου, αν δεν έχεις κάποιους παράγοντες κινδύνου. Όπως παραδείγματος χάρη, αν κάποιος ασθενής είναι υπέρβαρος, αν κάποιος ασθενής είναι καπνιστής, αν κάποιος κάνει καθιστική ζωή, όλα αυτά είναι στοιχεία τα οποία σίγουρα επηρεάζουν και αυξάνουν το ρίσκο για την οστεοπόρωση. Και πολλές φορές οι άντρες λένε: εγώ είμαι άντρας, δεν παθαίνω οστεοπόρωση. Αυτό είναι λάθος. Υπάρχουν πολύ πολλοί. Οι άντρες παθαίνουν, ελπίδα, πολλά πράγματα και δεν παίρνουν χαμπάρι. Απλά το ισχυρό φύλλο είναι μόνο στα λόγια. Να ρωτήσω κάτι άλλο. Όταν έρχεται κάποιος κοντά σου, κυρίως αυτό που σου λέει τι είναι, ότι πονάω? Ναι. Ναι, το πιο συχνό είναι ότι υπάρχει πόνωση, υπάρχει δισκαμψία σε κάποιο συγκεκριμένο άκρο. Πολλοί ασθενείς, όταν υπάρχει πόνος, παραδείγματος χάρη στο γόνατο, το πρώτο που θα κάνει είναι να πάει σε ορθοπαιδικό. Κάτι το οποίο εμείς θέλουμε να διαφωτίσουμε τον κόσμο, ότι ανάλογα με ποιο είναι το πρόβλημα, πρέπει να πάει σε σωστό ειδικό. Και μετά. Και μετά. Δηλαδή, θα πας στον χειρουργό όταν υπάρχει χειρουργική ένδειξη. Και πολλές φορές το πρόβλημα αρχίζει, είναι καθαρά παθολογικό και μετά καταλήγει να είναι ορθοπαιδικό το πρόβλημα. Δεν λέμε ότι είναι λάθος να πάει σε ορθοπαιδικό, απλά η πιο σωστή οδός είναι να πάει πρώτα σε έναν παθολόγο, να κάνει μια σωστή διερεύνηση και όταν έχει αποκλείσει όλους τους παράγοντες που πιθανόν να δημιουργήσουν μια παθολογική κατάσταση, να τον στείλει για να παραπομπεί στον ορθοπαιδικό. Γιατί πολλές φορές η χειρουργική επέμβαση δεν είναι η λύση. Σωστό αυτό που λες, γιατί καμιά φορά ξέρεις, πηγαίνουμε σε λάθος γιατρό και παίρνουμε λάθος εκτιμήσεις και λάθος διαδικασία. Και είναι. Πώς θα το σου κάνει τώρα, γιατί έγινες ρευματολόγος εσύ? Η ρευματολογία ήταν μια ειδικότητα η οποία ήταν σε στάρια για πάρα πολλά χρόνια. Για το λόγο ότι δεν είχαμε κάποιες θεραπείες οι οποίες ήταν αποτελεσματικές. Στη δεκαετία του 90 είχε αρχίσει να γίνεται μια τεράστια έρευνα στον τομέα της ρευματολογίας. Σχετικά καινούργια, θα έλεγα, η επιστήμη, έτσι. Πάντα υπήρχε ρευματολογία, απλά δεν ήμασταν τόσο καλοί στο να κάνουμε γρήγορη διάγνωση και σίγουρα δεν είχαμε και πολλά μέσα για να την αντιμετωπίσουμε. Παλαιότερα, αν δούμε μια πυραμίδα θεραπευτικής που υπήρχε τη δεκαετία του 50, του 60, ήταν μόνο η ασπιρίνη, ουσιαστικά,
Και μετά ανακαλύφθηκαν τα στεροειδή. Παυσίπονα βασικά. Παυσίπονα, ναι. Είτε η παρακεταμόλη, είτε αντιφλεγμονώδη όπως είναι το δικλοφενάκ και όπως είναι το ιπουπροφέν. Και δεν είχαμε πολλές ευκαιρίες για να δώσουμε στους ασθενείς να γίνουν καλύτερα. Και μάλιστα υπήρχαν και ειδικοί χώροι φυσιοθεραπευτηρίου, οι οποίοι οι ασθενείς έμεναν 4 και 5 εβδομάδες για αποκατάσταση. Γιατί δεν είχαμε κάτι περισσότερο να τους προσφέρουμε. Λοιπόν, επειδή τα λες πολύ ωραία, θα έχουμε ευκαιρία να τα ξαναπούμε. Έτσι, σε ποιο και εσύ και εμένα θέλεις θέματα κάποια στιγμή. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Καλή χρονιά σου εύχομαι. Επίσης, ό,τι καλύτερα. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, πάμε.